Ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο δεσπόζει και, και στον τύπο, που έχει να κάνει με τον πορθητή, όπως λέγεται, το γεωτρύπανο το τουρκικό, το οποίο πιάνει δουλειά σύμφωνα με τους αρμοδίους τώρα το καλοκαίρι. Πού, τι είναι αυτοί οι σχεδιασμοί και οι στόχοι της Τουρκίας και κατά πόσον αυτοί οι σχεδιασμοί μπορούν να έρθουν σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, σύγκρουση με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα γίνεται δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο? Να αρχίσουμε από τον τελευταίο. Όντως υπάρχει πιθανότητα μια συγκρουσιακής κατάστασης σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι το παράδειγμα το πρόσφατο με τα πλοία που είχαν εμποδίσει μία φορά τη γεώτρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένα από τα σενάρια που μπορούν να επαναληφθούν, όπως και από μόνη της το ξεκαθάρισμα πλέον, το δημόσιο ξεκαθάρισμα ότι θα έρθει το γεωτρύπανο της Τουρκίας προς την περιοχή, από μόνο του προκαλεί κάποιες δυναμικές ανακατατάξεις και εντάσεις στην ίδια την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εμείς όμως δεν έχουμε πλοία να εμποδίσουμε τουρκικό γεωτρύπανο. Ακριβώς ο συνδυασμός δύο εξελίξεων είναι που κάνει την Άγκυρα να χρησιμοποιεί ισχύν σε πεδία τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο πρώτος είναι η έλλειψη διαπραγματεύσεως των Κυπριακών, όμως που συνδυάζεται την ίδια στιγμή με μια γενικότερη σιωπή του διεθνούς παράγοντα για την τάση της Τουρκίας στο Κυπριακό ή όχι, όπως μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας. Από την άλλη, είναι βεβαίως το ερωτηματικό που παραμένει και για μας και για την ίδια την Άγκυρα και είναι βεβαίως οι ποσότητες ενέργειας. Κατά πόσο δηλαδή αυτή η ποσότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ικανή να αναταράξει όλη την οικονομική ισορροπία της περιοχής. Εάν όντως υπάρχουν σοβαρές ποσότητες φυσικού αερίου και έλλειψη διαπραγματεύσεως των Κυπριακών, απουσία διαπραγματεύσεως των Κυπριακών, τόσο περισσότερο θα εντείνονται τέτοιου είδους φαινόμενα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αν τρυπήσουν δηλαδή και βρουν θησαυρό. Ναι. Το θέμα είναι πού θα τρυπήσουν. Αυτή τη στιγμή έναν από τα μη ξεκαθαρισμένα τοπία που αφήνει ο Υπουργός Ενέργειας και η κυβέρνηση της Τουρκίας είναι ακριβώς το χώρο. Υποτίθεται ότι αυτό το πλοίο ερευνών έχει δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος είναι η Μαύρη Θάλασσα, ο δεύτερος η Μεσόγειος. Όμως από ό,τι φαίνεται άλλαξαν η προτεραιότητα, πήγε πρώτα η Μεσόγειος στα σχέδια. Το που δεν αποκλείεται να υπάρχουν και χώροι τους οποίους η ίδια η Τουρκία αφισβητεί, αλλά είναι στην Κυπριακή, είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να το πω πιο ξεκάθαρα. Υπάρχει πιθανότητα σε αδειοδοτημένα οικόπεδα, και μην με παρεξηγήσετε για την αφελή ερώτηση, αλλά σε αδειοδοτημένα οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου έχουν κλείσει συμφωνίες, υπάρχει περίπτωση να έρθει να βάλει η Τουρκία γεωτρύπανο? Εάν αυτά τα οικόπεδα είναι σε περιοχές τις οποίες η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι το 6, για παράδειγμα, τις αφισβητά για την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε για την ίδια, είτε για την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Μειωμένη κάπως, όμως υπάρχει. Βεβαίως, προηγουμένως η Τουρκία θα μεριμνήσει να αυξάνεται ελεγχόμενα η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν λέμε ελεγχόμενα που να μπορεί η ίδια να ελέγξει το μέγεθος της έντασης, χωρίς να φτάνει στο ανώτατο σημείο που είναι η ίδια η γεώτρηση. Όμως την ίδια τη γεώτρηση, επειδή τη συζητούμε ενός σενάριο εδώ και δύο χρόνια περίπου, νομίζω ότι με την έξοδο πλέον του πλοίου προς την Ανατολική Μεσόγειο δεν θα πρέπει να αποκλείουμε ως το ανώτατο σημείο της κρίσης ένα τέτοιο φαινόμενο. Άρα είναι πιθανό. Την ίδια ώρα πάνε και σε... ξεκινάει από τον Οκτώβριο, υποτίθεται υπάρχει, όλες οι εκτιμήσεις τείνουν να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια ευκαιρία αναζωγόνησης του διαλόγου στο Κυπριακό, γιατί είπατε πριν ότι είναι έτσι κάπως σαν προϋπόθεση να μην υπάρχουν διαπραγματεύσεις, διευκολύνει την Τουρκία αυτό. Η έλλειψη, η απουσία διαπραγματεύσεων. Η ίδια θεωρεί ότι διευκολύνεται. Διευκολύνεται. Άρα, αν τη διευκολύνει, θα επιδιώκει να μην υπάρχει. Ωστόσο, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που τοποθετείται γύρω στο Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά το ξεκαθάρισμα με τις εκλογές στην Τουρκία και πριν από την επανέναρξη μάλλον και δικών μας ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, γύρω στο Σεπτέμβριο. Τι να αναμένουμε? Δηλαδή υπάρχουν εκτιμήσεις για κινήσεις της Τουρκίας στο Κυπριακό, αφού λέτε κι εσείς ότι την διευκολύνει να μην γίνονται διαπραγματεύσεις? Υπάρχει το εξής σενάριο, το οποίο θα πρέπει να το διαχωρίσουμε σε δύο μεγάλους άξονες, για να είμαστε πολύ πιο κατανοητοί και στους τηλεθεατές μας, αλλά και γενικότερα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο πρώτος είναι το γεγονός
γεγονός του ότι η Τουρκία το πρώτο πράγμα που με ρημνά σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού είναι αν και εφόσον υπάρχουν και υπάρχει πρόοδος, σε περίπτωση κατάρρευσης να μην φέρει την τελική ευθύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την τουρκική διπλωματία. Και δεν αφορά μόνο το Κυπριακό, αλλά αφορά ιδιαίτερα το Κυπριακό μετά την περίοδο που ακολουθεί το 2004 τα δημοψηφίσματα. Άρα αυτό είναι κρίσιμο. Άρα η Τουρκία δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση, εφόσον υπάρξει έστω και το σημάδι πρωτοβουλία του Κυπριακού, να είναι η αρνητική πλευρά. Αυτό είναι το ένα. Άρα πιθανές πρωτοβουλίες που θα ξεκινούν γενικά από το διεθνή παράγοντα για το Κυπριακό. Όπως έχετε πει, αυτό είναι μια πιθανότητα στο χρονικό περιθώριο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης. Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας δεν θα είναι αμέσως αρνητική. Όμως ακολουθείται ο δεύτερος άξονας της ίδιας της διπλωματικής και της πολιτικής προσπάθειας της Τουρκίας, που εντάσσεται εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τη μεταφορά πιέσεων, τις οποίες παρακολουθούμε να αυξάνονται μετά το Κράν Μοντάνα, μετά την τελευταία κατάρρευση των συνομιλιών, και σχετίζονται με ένα βαθμό συνένεσης που μπορεί να αποσπάσει από κάποια τουρκοκυπριακά κόμματα πολιτικές δυνάμεις σε άλλες μορφές λύσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτό και πάλι το κάνει, διότι η ίδια δεν θέλει να αναλάβει πλήρως το βάρος της ευθύνης είτε μιας πιθανής κατάρρευσης είτε οποιοδήποτε άλλου αδιεξόδου. Γιατί θέλει η τουρκοκυπριακή συνένεση σε μια άλλη βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος? Διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι ισορροπίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι τέτοιες, που προς το παρόν τουλάχιστον εμποδίζουν μια αυτόματη μετακίνηση από την Ομοσπονδία στη Συνομοσπονδία, για παράδειγμα, διότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα διεκδικεί τουλάχιστον οι δύο κυπριακές κοινότητες να αρχίσουν να θέτουν αυτό το ζήτημα προς προβληματισμό. Κάνοντας και μια παρέθεση, νομίζω θα ήταν σημαντικό να παρακολουθήσουμε ότι στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ιδιαίτερα μετά το Κράν Μοντάνα, έχει ενταθεί η συζήτηση για άλλα μοντέλα λύσης στο Κυπριακό, και αν μπορεί να είναι αυτά, πώς θα πρέπει να συνδυάζεται με την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, όπως για παράδειγμα η οικονομική αποσταθεροποίηση τελευταίως. Άρα όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται σε μορφή διαλόγου και αντιπαράθεσης στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ίσως να αποκτήσουν έναν πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως έχετε σημειώσει βεβαίως, θα εξαρτηθεί από το πώς βγαίνει η Τουρκία και από την εκλογική της διαδικασία. Είχε βγει μια δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία προβλέπονταν εκλογές δύο γύρων. Έχει βάση αυτό και ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις? Να διευκρινίσουμε κάτι καταρχήν. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται την ίδια μέρα. Για παράδειγμα, χθες προχθές μπορεί ο τουρκικός τύπος να δημοσιεύσει δύο δημοσκοπήσεις εντελώς αντίθετες. Η μία να κάνει λόγο για δύο γύρους εκλογές, η άλλη να κάνει λόγο για 55-56% αποτέλεσμα για τον Ερντογάν από τον πρώτο γύρο. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις και να περιοριστούμε όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο στις στάσεις που εμφανίζονται από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που καταγράφεται το αποτέλεσμα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα δεύτερου γύρου. Είναι κάπως μειωμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως υπάρχει. Και υπάρχει ακόμα μια πιθανότητα που συνδυάζεται, διότι την 24η Ιουνίου θα γίνουν δύο εκλογές στην Τουρκία. Θα είναι οι προεδρικές εκλογές, για τις οποίες γίνεται λόγος ότι υπάρχει όντως μια πιθανότητα, έστω και μικρή, δεύτερου γύρου. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι βουλευτικές εκλογές την ίδια νύχτα. Και εκεί υπάρχει όντως μια δυσκολία εκ μέρους του κυβερνητικού συνασπισμού να διασφαλίσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Είναι κρίσιμο για τον ίδιο τον Ερντογάν να πετύχει και τα δύο. Δηλαδή, εκλογή στην Προεδρία του ιδίου, αν είναι δυνατόν από την πρώτη Κυριακή, και πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, ακριβώς για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Προηγουμένως, είχαμε πει το ότι θα είναι κρίσιμο το πώς βγαίνει η Τουρκία από αυτή την εκλογική διαδικασία. Φανταστείτε ένα σκηνικό, μια πραγματικότητα, ο Ερντογάν να είναι πρόεδρος, αλλά να χάσει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και οι συνέδεροι του. Θα έχει περισσότερο ανάγκη τους εθνικιστές σε αυτό το σενάριο? Ακριβώς η προσπάθεια του ίδιου είναι να απεξαρτηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το Κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης, που έχει στρατηγικό ρόλο να παίξει αυτή τη στιγμή. Όμως υπάρχει καταγεγραμμένη δυσκολία, υπάρχει απομάκρυση ενός τμήματος ή τέλος πάντων πιο κριτική αντιμετώπιση ενός τμήματος των ψηφοφόρων του ΑΚΕΠΕ προς το ίδιο του
το κόμμα. Αν απομένει να δούμε αν θα μεταφραστεί σε άλλες εκλογικές επιλογές ή όχι. Αφήνεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα από πολιτικούς, από αναλυτές, από αρθρογράφους το τελευταίο διάστημα, όποτε συζητάμε για το Κυπριακό, να νοηθεί ότι μία εκτίμηση ότι μετά τις εκλογές ο Ερντογάν και η Τουρκία πλέον, χωρίς βαρύδια, ίσως να κάνει μία κίνηση στο Κυπριακό. Ίσως να, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε και απάντηση για τον απεσταλμένο, δεν έδωσε και τη συνένεσή της. Ίσως να κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτό συμμερίζεστε σε αυτή την εκτίμηση, γιατί πριν αναφερθήκατε στο ότι δεν θα είναι αρνητική σε πρωτοβουλίες από το διεθνή παράγοντα. Όμως δεν αναμένουμε πρωτοβουλίες από το διεθνή παράγοντα, γιατί ο ίδιος ο Κουτέρες έχει αφήσει το παλάκι στις δύο πλευρές. Προηγούνται η καταγραφή της βούλησης από τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Υπάρχει από τη μια ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος καθημερινά και απαντώντας στην αντιπολίτευση, αλλά και προς τα έξω, δηλώνει την βούληση για να αρχίσουμε συνομιλίες χθες. Υπάρχει άλλη πλευρά που παρακολουθούμε και τη ρητορική, αλλά και τα νέα ζητήματα που αφήνει να παρισφρίουν και δυσκολεύουν το διάλογο. Άρα φαίνεται να είμαστε σε ένα διέξοδο. Και μια στασιμότητα η οποία κάθε μέρα που περνάει γίνονται χειρότερα τα πράγματα για το μέλλον του διαλόγου. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα όχι μόνο για το μέλλον του ίδιου του διαλόγου, γίνονται χειρότερα τα πράγματα και αν λάβουμε υπόψη μας τη διάταξη των κοινωνικών δυνάμεων πλέον, λόγω ειδικότητας να μιλήσω περισσότερο για την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Να αλλάζουν άρδεν κάποια δεδομένα. Άρα να περιμένουμε κίνηση ή είναι όλα πλασματικά αυτά. Δηλαδή πόσα 50 και πλέον χρόνια δεν άλλαξε η πολιτική της Τουρκίας. Άλλαξαν κυβερνήσεις, άλλαξαν καταστάσεις στην Τουρκία, αλλά η πολιτική στο Κυπριακό. Και αν πάμε και πιο πίσω και από το Νιχάντε Ρίμ και όλα αυτά που διακηρύσσονταν, δεν άλλαξε. Άρα πώς να αναμένουμε τώρα, υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να εκτιμήσουμε με ασφάλεια ότι θα υπάρξει μια κίνηση χωρίς βαρύδια μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι για να μην ανοίξουμε το μεγάλο ιστορικό ζήτημα της πολιτικής της Τουρκίας στο Κυπριακό διαχρονικά, νομίζω ότι το παράδειγμα του 2004 είναι ένα σημείο ρήξης τουλάχιστον με κάποιες παραδοσιακές της αντιλήψεις. Εγώ συμφωνώ στο ότι όντως το τουρκικό κράτος, ως ορθολογισμός κρατικός, έχει κάποιες δυστυχώς αμετάκλητες ευαισθησίες σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Όμως υπάρχουν και αυτές οι στιγμές της ρήξης που παρακολουθούμε να επιταχύνεται η ιστορία προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα έγινε το 2004. Όμως το 2004 ακριβώς δεν εξαρτήθηκε η όλη εξέλιξη μόνο από το Κυπριακό. Άρα θα πρέπει από την 25η Ιουνίου και μετά να λάβουμε υπόψη μας 2-3 παράγοντες. Ο ένας εκ των οποίων είναι ο εξής. Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητείται καθόλου το Κυπριακό πρόβλημα. Δεν είναι ζήτημα ούτε πολιτικής αντιπαράθεσης, ούτε καν ζήτημα της ίδιας της προεκλογικής εκστρατείας, εκτός από κάποιες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Το Κυπριακό ζήτημα υπάρχει στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Ναι, το είδαμε και στο ΑΚΕΠΕ, στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΑΚΕΠΕ. Σε όλα τα κόμματα, τα μεγάλα υπάρχει το Κυπριακό. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο αναγνωρίζεται στο υπόβαθρο του τουρκικού πολιτικού συστήματος ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προκύψει. Γιατί θα προκύψει, διότι το Κυπριακό είναι ούτως ή άλλως ανοιχτό ζήτημα για την Τουρκία. Ναι, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Η ερώτηση είναι κατά πόσον, στη βάση της επιχειρηματολογίας στο εσωτερικό εδώ στην Κύπρο, κατά πόσον οι δύο παράγοντες που προβάλλονται, Ευρώπη και ενέργεια, είναι ικανοί με οποιοδήποτε τρόπο να κάμψουν την αδιαλαξία της Τουρκίας ώστε να κάνει μία κίνηση. Ναι, μπορούμε να τους ερμηνεύσουμε με πολύ απλά λόγια. Το ζήτημα της ενέργειας μπορεί να είναι ένας άξονας σχετικών πιέσεων. Διότι μιλούμε για μια Τουρκία, για ένα μέγεθος στην περιοχή ερώτημα, που είναι... για να είμαστε ρεαλιστές. Άρα, σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, το μεγάλο το ερώτημα για να μετατραπεί η ίδια η ενέργεια σε καταλήτης θα είναι οι ίδιες οι ποσότητες της ενέργειας. Αλλά αν μπορεί η Τουρκία με την ισχύ της να τα πάρει μόνη της και να πάρει ό,τι θέλει μόνη της. Θα προηγείται... Γιατί να πρέπει να κάνει υποχωρήσεις
για να τα πάρει. Ακριβώς, ακριβώς το σημείο αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σχετίζεται με το ότι είχαμε αναφέρει προηγουμένως, ότι η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν θέλει να τις αποδίδονται ευθύνες. Να παγίδουν. Ξέρει σε κάποιο σημείο, τουλάχιστον ξέρει τα όρια της. Το πρώτο όριο που γνωρίζει, ο δεύτερος άξονας που έχετε θέσει είναι η ίδια η Ευρώπη. Η ίδια η Ευρώπη πλέον παίζει έναν άλλο ρόλο σε σχέση με την Τουρκία, στο κατά πόσο θα αναγκάζεται η Τουρκία να κάνει κάποια βήματα πίσω. Όχι μόνο στο Κυπριακό, γενικά κάποια βήματα πίσω. Και σήμερα αυτός ο άξονας Ευρώπη μεταφράζεται στο εσωτερικό της Τουρκίας και ιδιαίτερα προς τον Ερντογάν, όχι με τη μορφή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων απόλυτα. Είναι περισσότερο το ζήτημα των χρηματοπιστωτικών κέντρων. Η οικονομική κρίση είναι αυτό που ενδιαφέρει. Άρα, και μετά και την κατρακύλα και της τουρκικής λύρας τελευταία. Ακριβώς. Και την κρίση, ίσως το να ανεβαίνει στην ατζέντα. Είναι το πρώτο, είναι το κυρίαρχο θέμα. Ήδη οι επισκέψεις τόσο του Ερντογάν όσο και του Μεχμέτ Σιμσέκ στο Λονδίνο μας δίνουν το πρώτο σήμα ότι όντως, εφόσον αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια ο ίδιος ο Ερντογάν, κάνει κάποιες κινήσεις συμβιβασμού. Μάλιστα. Χωρίς να σημαίνει ότι οι κινήσεις συμβιβασμού είναι προς της Κύπρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μούδουρε, για την ανάλυση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στα καιρικά. Απευθεία σύνδεση. Ο Πέτρος ο Μιλαΐσης είναι εκεί έξω. Ήδη άρχισε ο καιρός να δείχνει να τρίζει τα δόντια.